Άντε, Αντρέα, τώρα πες τα μας όλα. Δεν κρατιέσαι σε βλέπω εδώ πέρα. Σαν να με ένα κάρβουνα να είναι ο Αντρέας. Χριστίνα και Φώτη, είναι ότι υπάρχει θέμα μεγάλο με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Πω, ναι, όντως. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι καταρχήν, καταρχάς μάλλον, να πούμε ότι η νομοθεσία που έχει κάνει η κυβέρνηση και την ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ δεν χτυπάει τις αιτίες που ο κόσμος θέλει να ψηφίσει τον Ηλία Κασιδιάρη και το κόμμα του. Χτυπάει το γεγονός να μην μπει στη Βουλή. Θέλει να το απαγορεύσει αυτό. Βλέπουμε στη φωτογραφία τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο, πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος δήλωσε στη συνέντευξή του ότι θα ηγηθεί του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, θα είναι αυτός πρόεδρος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραιτηθεί από όλες τις θέσεις και θα είναι απλώς υποψήφιος βουλευτής στην Αθήνα. Και δεν υπάρχει, σύμφωνα με τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κανένα νομικό κόλλημα και δεν θα μπορεί ο Άριος Πάγος να απαγορεύσει το κόμμα και αυτό. Και ο κύριος Κανελόπουλος είναι πολύ γνωστό πρόσωπο, να πούμε, γνωστό, με πολύ μεγάλη θητεία και η οικογένειά του. Αυτό που λες. Ο αδελφός του νομίζω είναι και τώρα στον Άριο Πάγο. Πάντως η απόφαση θα βγει 5 Μαΐου, νομίζω. 5 Μαΐου. Αλλά το θέμα είναι όταν βλέπουμε πολιτικές. Όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει, όχι στο φράχτη. Όλοι, οι δυσαρεστημένοι άνθρωποι πάνε, δεν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν πάνε στο ΠΑΣΟΚ, πάνε και στον Κασιδιάρη. Γιατί λένε τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημα της μετανάστευσης. Όταν βλέπουν τέτοιου είδους πολιτικές να εκφράζονται από το ότι αν έρθουμε εμείς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνουμε το φράχτη, παραδείγματος χάρη. Οπότε οι πολιτικές είναι αυτές που οδηγούν τον κόσμο να ψηφίζει ακραίες φωνές όπως του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό αρχηγού. Τώρα αρχηγού του κόμματος Έλληνες. Και με πολύ και νεολαία το χειρότερο να το πούμε αυτό, είναι, με πολύ νεολαία να υποστηρίζει αυτές τις πεπιθήσεις. Οι νέοι άνθρωποι κυρίως υποστηρίζουν το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη και ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα, μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ακόμα περισσότεροι έχουν στραφεί προς το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, το οποίο έγκριτοι συνταγματολόγοι, κορυφαίοι, που τους πήρα τηλέφωνο, που μου λένε δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα γιατί θα μας περάσουν και οι υποστηρικτές του Κασιδιάρη, είναι εντελώς αντισυνταγματική όποια προσπάθεια γίνει και ο νόμος που έχει κάνει η κυβέρνηση για απαγόρευση του κόμματος είναι, λέει, εντελώς αντισυνταγματική και πρέπει να πούμε ότι αυτά πρέπει να καταδικάζονται πολιτικά, όχι ποινικά αυτές οι ιδέες, να τις αντιμετωπίσεις πολιτικά με τις δικές σου ιδέες, οι οποίες είναι καλύτερες. Στο ποινικό νομίζω δεν θα βγάλουμε άκρη. Ίσα-ίσα που ιεροποιούμε και κάνουμε και σταυροφόρους μιας... Ξέρω, εγώ δεν έχω καταλήξει αυτό, διχάζομαι, αλλά το σίγουρο είναι ότι τις αιτίες πρέπει να τις καταπολεμήσουμε έτσι και αλλιώς, γιατί έτσι. Μόνο το σύμπτωμα δεν λέει τίποτα. Ακριβώς ναι. Αυτό. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με αυτήν την περίπτωση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το νερό που είχαμε τη μεγάλη συναυλία. Και όλοι, και ήρθε και ο Φίβος ο Δηληβοριάς, ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου, ο Αργυρίς ο Μπακυρτζής, όλοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες να. Η κυβέρνηση διαρριγνύει τα ημάτια της, ναι, πάντως ότι δεν το εννοεί ότι για θα να κάνει. Να δούμε λίγο. Είναι ένα βίντεο 20 δευτερολέπτων που έβγαλε η κυβέρνηση. Μπορούμε να το δούμε τι ακριβώς λέει για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Αυτή είναι η πλευρά, ναι, της συνεκυβέρνησης τώρα, ναι, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Όταν βγαίνει ξεκάθαρο ο Πρωθυπουργός και λέει ένα πράγμα και το απαντάει και λέει δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, πώς μπορούν τώρα οι άλλοι να συνεχίζουν και να λένε ότι όχι, θα γίνει. Καλά, εντάξει. Εγώ βέβαια σε αυτό. Πολιτική... Ναι. Ναι, αυτό που λέμε. Όχι, εγώ πολιτική... θα έλεγα κάτι άλλο. Γιατί ακούγαμε και από την κυβέρνηση ότι θα δοθούν τα αναδρομικά και μην κάνετε, δεν χρειάζεται να κάνετε τήσεις κλπ. Και είδαμε την εξέλιξη. Ο κόσμος, παιδιά, όλοι μας. Έχουμε δει πολλά να διαψεύδονται. Ναι, γι' αυτό και κρατάμε μικρό καλάθι. Τώρα το γιατί αντιπολίτευση το σηκώνει το θέμα. Λογικό να το σηκώνει γιατί, έτσι. Αλλά θα ζητήσω τη γνώμη και του κύριου Καρανάσιου που σε λίγο θα είναι μαζί μας. Και τελειώνουμε λοιπόν, Χριστίνα. Με το είπαμε χτες για το Olympic Day Run, τι ωραία που ήταν και ο Ολυμπιονίκης. Πάμε τώρα στο παραπολιτικό της υπόθεσης. Επειδή έτυχε να έχω καλύψει και το περσινό και το προπέρσινο Olympic Day Run, ήταν πάντοτε και ο κύριος Ζέρβας ο ίδιος με το πιστόλι στο χέρι, έδινε την έναρξη των αγώνων, έκανε δηλώσεις. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού νεολαίας και εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ήταν δημοτική σύμβουλη, το μισό δημοτικό, η μισή αντιδήμαρχη. Φέτος δεν ήταν κανένας από όλους αυτούς, παρά μόνο ο κύριος Χάρης Αϊδονόπουλος. Γιατί βεβαίως πρόεδρος του Ολυμπιακού Μουσείου και διοργανωτής εκδήλωσης είναι ο Στέλιος Αγγελούδης. Καλά,
Έπαθα πλάκα τώρα, δεν το τώρα περίμενα, ναι, ακριβώς να ακούσω. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μαζί αγκαλιά και κάναν δηλώσεις και χορεύαν και τραγουδούσαν και διασκεδάζανε. Καλά, και επειδή είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού, όμως δεν πήγανε από το Δήμο. Και φέτος, όχι μόνο δεν πήγε κανείς, αλλά πήγε θεσμικά ο Χάρης Αϊδωνόπουλος να εκπροσωπήσει το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μάλιστα έκανε και μια δήλωση. Ενώ στα άλλα χρόνια λέγανε τι ωραίο που είναι, μία δήλωση έτσι λίγο περίεργη. Ότι είναι μέτρο, δεν κοιτάζει. Είναι 20 δευτερόλεπτα δήλωση, να την ακούσουμε τι είπε ο Χάρης Αϊδωνόπουλος. Πρέπει απλώς να έχουμε το νου μας να μην προκαλούμε περαιτέρω κυκλοφοριακή συμφόρηση. Είναι κάτι που στο μέλλον πρέπει να το δούμε λίγο πιο ορθολογιστικά, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των αθλητών. Εντάξει, τώρα βάλε, θα γέλια, συγγνώμη, βάλε το βίντεο δηλαδή. Λίγο, βάλε το βίντεο, ναι. να το βλέπουμε χωρίς ήχο, Φώτη, γιατί θέλω να παρατηρήσουμε κάτι. Αν μπορείς, βάλ το σε μεγάλη οθόνη γιατί, και βάλ το λίγο να παίζει χωρίς ήχο, γιατί ακριβώς πίσω από τον Αϊδωνόπουλο είναι ο Στέλιος Αγγελούδης. Το βλέπουμε. Ναι, 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 το βλέπουμε, το βλέπουμε. Τώρα κανονικά πρέπει να βάζαμε ένα κόκκινο εκεί πέρα στο πρόσωπο του κυρίου Οπότε, Αγγελούδη. Είπε στην αρχή, βέβαια, δεν τα δείξαμε για χάρη οικονομία του χρόνου ότι είναι μια καλή διοργάνωση. Αλλά μετά, για πρώτη φορά, είπαν να δεν κλείνουν οι δρόμοι, ταλαιπωρείται ο κόσμος. Πρώτη φορά το αλλάξανε το αφήγημα. Λοιπόν, εδώ έχω πολλά μηνύματα που μου στέλνουν. Κυρία Τσόρμπα, καλά θα κάνετε εσείς να παρακολουθείτε. Τα λένε πολύ ωραία οι κύριοι Φώτης και Ανδρέας. Επομένως, βλέπω η καρέκλα μου τρίζει άγρια εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φώτης Κουτσαμπάρης, πολιτισμικά.gr, Ανδρέας Σταματόπουλος, Βεργίνα τηλεόραση.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ.